Η φωτογραφική ομάδα 35 χιλιοστά, η οποία εδρεύει στο στέκι των μεταναστών στη Θεσσαλονίκη, μετά από σχεδόν ομόφωνη απόβαση, θεώρησε σκόπιμο να στηρίξει τον αγώνα της ΒΙΟΜΕ, των εργατών, οι οποίοι θέλουν να αυτοδιαχειριστούν το εργοστάσιο, να το ξαναξεκινήσουν. Και είναι ένα εγχείρημα το οποίο είναι πρώτη φορά γίνεται στην Ελλάδα. Στα χνάρια των συντρόφων της Αργεντινής, όπου μόνοι τους πλέον, χωρίς το κεφάλαιο, ξεκίνησαν με αυτοδιαχείριση να ξεκινήσουν ξανά την παραγωγή στα εργοστάσια τους. Έτσι και η ΒΙΟΜΕ ξεκίνησε αυτόν τον αγώνα. Θεωρούσαμε σκόπιμα από πλευρά μας να τους στηρίξουμε, να φωτογραφίσουμε το γεγονός, να έχουμε μια συνεχή παρουσία στο εργοστάσιο, να προσπαθήσουμε να μιλήσουμε για αυτό το πράγμα σε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται μέσα από τις εκθέσεις, φωτογραφίες τις οποίες θα διοργανώσουμε και διοργανώνουμε και ευελπιστούμε να κάνουμε τις ανάλογες επαφές έτσι ώστε αυτές οι εκθέσεις και αυτός ο αγώνας των εργατών να μην μείνει μόνο στην Ελλάδα και στους χώρους τους κοινωνικούς και μη που βρίσκονται στην Ελλάδα, αλλά παρόλα να προχωρήσει και στις γειτονικές χώρες όπως η Ιταλία, όπου έχουμε κάποιες άκρες για να πάμε τις εκθέσεις φωτογραφίες και να κάνουμε κάποιο ανάλογο γεγονός. Και ίσως ακόμα και στην Ιβυρική Χερσόνησο, όπου και αυτές οι χώρες αντιμετωπίζουν ακριβώς τέτοια προβλήματα με τη δικιά μας χώρα λόγω αυτής της κρίσης. Θα προσπαθήσουμε να το καλύψουμε μέχρι το τέλος, μέχρι όσο χρειαστεί. Ήδη το τελευταίο από Σεπτέμβριο έχουμε ξεκινήσει τις φωτογραφίσεις και πηγαίνουν μέλη της ομάδας στο χώρο. Αυτό το πράγμα δεν θα σταματήσει ούτε φέτος ούτε του χρόνου. Μέχρι το τέλος, μέχρι να περάσει αυτή η υποτιθέμενη κρίση, μέχρι που τα εργοστάσια όλα και οι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν μείνει χωρίς δουλειά από εργοστάσια τα οποία έχουν κλείσει επειδή το κεφάλαιο θέλει να εξοικονομήσει αρκετά χρήματα κλείνοντας τα εργοστάσια, να μπουν στη διαδικασία να πάρουν και αυτοί τα εργοστάσια στα χέρια τους και να ξεκινήσουν μια παραγωγή από τη βάση, με συνδικαλισμό βάσης. Η φωτογραφική ομάδα 35 χιλιοστά ιδρύθηκε στο στέκι των μεταναστών με σκοπό ορισμένοι μετανάστες να ασχοληθούν με τη φωτογραφία και την τέχνη της φωτογραφίας. Στην πρώτη συνάντηση και την πρώτη παρέα που οργανώθηκε ήταν δύο Έλληνες, δύο φωτογράφοι Έλληνες και ένας μετανάστης από το Αφγανιστάν, ο οποίος είπε και δικιά του επιθυμία ήταν ότι θέλω να μάθω φωτογραφία και γι' αυτό το λόγο και ξεκίνησε με η ομάδα. Έτσι σαν αρχή. Η ομάδα έμεινε στη φωτογραφία δρόμου και σε αυτή να κατά βάση εργάζεται και δραστηριοποιείται. Βασικό της χαρακτηριστικό είναι ότι θέλει να καλύψει όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μένουν έξω από το σύστημα του καπιταλισμού, έξω από το σύστημα του πρέπει να είναι κάπως τα πράγματα δομημένα. Θέλει με τη ματιά της να ευαισθητοποιήσει ανθρώπους, να φέρει πιο κοντά ανθρώπους, να δουν οι άνθρωποι και μια άλλη ματιά την οποία περπατάνε μέσα στον δρόμο και δεν τη βλέπουν ή δεν την ξεχωρίζουν μέσα στα μάτια τους και στον εγκέφαλό τους για να μείνουν λίγο και να τη σκεφτούν. Σαφώς το στέκι μεταναστών Θεσσαλονίκη, συνεχίζουμε να εδρεύουμε εκεί. Βρίσκεται Βενιζέλου με Ερμού, πίσω ακριβώς από το άγαλμα του Λαμπράκη στη Θεσσαλονίκη, ένα κεντρικό σημείο και πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή έχει μαθευτεί η ομάδα αρκετά. Έχουμε σε αυτό το δίμηνο περίπου 60 με 70 μαθητές οι οποίοι έρχονται και παρακολουθούν τα μαθήματα, παύλα σεμινάρια αυτά. Και η ομάδα κλείνει 3-4 χρόνια ζωής με πολλές εκθέσεις. Και μάλιστα και στο εξωτερικό, στην Ιταλία, έχουμε πάει και με μια έκθεση.